Γεια σας, είναι άλλο ένα επεισόδιο του Μανιφέστου και σήμερα μεταξύ άλλων θα σας παρουσιάσω με τον δικό μου τρόπο δύο υποψηφίους, εν δυνάμει υποψηφίους για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι με τη βοήθεια των media, αυτοί οι δύο εν δυνάμει υποψήφοι, έχουν γίνει κάτι σαν θεσμοί. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό, είπα κάτι σαν θεσμοί, δηλαδή ο κόσμος κρέμεται από τα χείλια τους. Donald Duck, Donald Trump. You told CNN, quote, Islam hates us. Did you mean all 1.6 billion Muslims? I mean a lot of them. I mean a lot of them. I will tell you, there's something going on that maybe you don't know about and maybe a lot of other people don't know about, but there's tremendous hatred and I will stick with exactly what I said. Ο Τραμπ επιμένει σε μια δήλωση η οποία τσουβαλιάζει όλους τους μουσουλμάνους ως τους κακούς που μισούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ την ίδια στιγμή χαϊδεύει τα αυτιά στο κομμάτι αυτό της πατριωτικής Αμερικής που είτε δεν ξέρει, είτε δεν θυμάται, είτε δεν θέλει να θυμάται ότι η κύρια αιτία για το όποιο μίσος μπορεί να υπάρχει είναι η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. You can say what you want and you can be politically correct if you want. I don't want to be so politically correct. I like to solve problems. We have a serious, serious problem of hate. Για να το θέσω αλλιώς, αυτό που συμβαίνει είναι ότι με την συμβολή των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης καλλιεργείται ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων σε χαμηλό επίπεδο και περιορισμένο στα πλαίσια αυτού που ονομάζω ηλιθιοκρατία. Και μετά, τύποι σαν τον Τραμπ και πολλοί άλλοι έρχονται να γίνουν οι εκφραστές αυτού του δόγματος, υποστηρίζοντας ότι λένε και κάνουν αυτά που πιστεύει ο πολύς ο κόσμος. Στην πραγματικότητα μαζεύουν τους καρπούς του ήδη καλλιεργημένου πλαισίου ηλιθιοκρατίας. Αλλά και η Χίλαρη Κλίντον δεν πάει πίσω σε λαγισμό. Κάθε άλλο μάλιστα. Επιπλέον έχει κατάλογο θέσεων και δηλώσεων τις οποίες έχει αλλάξει. Και το μεγάλο σκάνδαλο με την ηλεκτρονική της αλληλογραφία όταν ήταν στην κυβέρνηση. Έχει ένα λόγο παραπάνω να κάνει τον Καραγκιόζη στα μίντια. Well, have you ever been able to let him touch, let you touch his hair? His real hair? His real hair. Have you ever really touched it? He's only been here, it feels like a hologram when he's here. It's just that, no, I've never touched his real, I don't know, I think it is real hair. He's never let me touch his hair, no. You want to touch mine? Of course. Sure, okay, go ahead. It's real, it's real! Όχι, ο Donald Trump και η Hillary Clinton δεν είναι ηλίθιοι, αλλά αντιμετωπίζουν εμάς σαν ηλίθιους εξόφθαλμα. You can't say the same thing about the color, but you know the hair but is. You're getting real. Close, yeah. It's getting close. We can work. Ποιότητα. Φανταστείτε όμως μια μέρα να δείτε αυτές τις εικόνες το χαζοκούτι. Ladies and gentlemen, the President of America. President Camacho. I know she's bad right now, with all that starving bullshit, and the dust storms, and we running out of french fries and burrito coverings. Yeah. But I got a solution. That's what you said last time, dipshit. I got a solution. You're a dick. That's what I thought. Η ταινία «Ηλιθιοκρατία, ιδιόκραση» του 2006 είναι μία σάτιρα επιστημονικής, όχι και τόσο φαντασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία ταινιών επιστημονικής φαντασίας αρέσκονται στο να μας παρουσιάζουν τις μελλοντικές κοινωνίες ως πιο πολιτισμένες, τεχνολογικά πολύ πιο αναπτυγμένες, που φυσικά απαρτίζονται από πολύ έξυπνους ανθρώπους. Όχι όμως αυτή η ταινία, μια που σαν κεντρική ιδέα της έχει το ότι η εξέλιξη δεν ευνοεί απαραίτητα τους πιο μορφωμένους και ευφυείς, ειδικά δε όταν οι λιγότερο ευφυείς και οι λιγότερο μορφωμένοι αναπαράγονται πολύ περισσότερο. Υπόθεση. Ένας μέσος άνθρωπος της εποχής μας παίρνει μέρος σε ένα πείραμα κρυογονικής, όπου καταψύχεται. Αφού το πείραμα είχε από καιρό ξεχαστεί, ξύπνα 500 χρόνια μετά, στο μέλλον, όπου ανακαλύπτει ότι ο κόσμος έχει γίνει τόσο ηλίθιος, που αυτός πλέον είναι με διαφορά ο εξυπνότερος άνθρωπος πάνω στη γη. This goes in your mouth. This one goes in your ear. And this one goes in your butt.
Shit, hang on a second. This one. Well, this one goes in your mouth. Η διαφήμιση, ο καταναλωτισμός και η υποκουλτούρα έχει στερήσει από αυτή την κοινωνία κάθε διανοητική περιέργεια και κοινωνική υπευθυνότητα, καθώς και ένθητες έννοιες όπως δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ταινία είχε ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Mike Judge από το 2005, αλλά δεν προβλήθηκε παρά ένα χρόνο αργότερα σε λιγοστές αίθουσες, με περιορισμένο αριθμό προβολών, απουσία κριτικών και παντελή έλλειψη διαφήμισης. Ο λόγος ήταν το γεγονός ότι κανένας δεν πίστεψε στην αξία της ή ότι ενόχλησε.